Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε ακόμα μια φορά σε μια ζωντανή συνάντηση εδώ πέρα στο Facebook. Απετύχουμε λίγο φως, με τη χάρη του Θεού. Πετύχαμε λίγο φως, με τη χάρη του Θεού. Αρχίζει και γίνεται απόγευμα και είναι λίγο δύσκολα. Σήμερα έχω στην καρδιά μου να σας μιλήσω για ένα γεγονός που έγινε στις πράξεις των Αποστόλων στο 9 κεφάλαιο και αφορά Άννα. Καλώς την Άννα μας. Μέρι Τζανέτ, καλώς τη Μυρούλα. Σας καλωσορίζω όλους. Διάννα, Γκλεν. Θα περιμένουμε λίγο τον κόσμο. Σας καλωσορίζουμε όλους, να είστε όλοι καλά. Σήμερα ήθελα να μιλήσω λοιπόν για ένα γεγονός που έγινε στις πράξεις των Αποστόλων στο 9 κεφάλαιο και είναι η ιστορία του Ανανία. Ανανίας, μια ιστορία μόνο μέσα στην Αγία Γραφή, εμφανίζεται μόνο στις πράξεις των Αποστόλων στο 9 κεφάλαιο, αλλά κάνει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ χαρά, καλώς τη χαρά. Κάνει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλάει και σώζει ουσιαστικά τον Απόστολο Παύλο. Όλη η δουλειά του Ανανία, Μαρία, σε καλωσορίζω. Γεωργία, σε καλωσορίζω. Γεια σου, Γεωργία. Όλη η δουλειά λοιπόν του Ανανία ήταν να σηκωθεί από το τραπέζι, να σηκωθεί από εκεί που καθότανε και να πάει να βρει τον Απόστολο Παύλο. Και μετά δεν τον ξαναακούμε στην Αγία Γραφή. Αυτόν τον Ανανία. Τι συμβαίνει λοιπόν? Όλοι εμείς κάποια στιγμή, κάποια φορά στη ζωή μας, έρχεται η ώρα να υπηρετήσουμε ο καθένας για το έργο το οποίο έχει κάνει, για το οποίο είναι καλεσμένοι. Και η δική μας η δουλειά είναι να βρούμε το δικό σας κάλεσμα, το δικό σας χάρισμα και να δουλέψουμε με την παρουσία του Θεού, με τη χάρη του Θεού για την τελειοποίηση των Αγίων, όπως λένε στην Αγία Γραφή, όπου όλες, είπε στην Πενταπλή Διακονία, όλες οι διακονίες μαζεύονται για την τελειοποίηση των Αγίων. Το δικό μου χάρισμα, το δικό μου κάλεσμα είναι εσύ. Πώς θα τελειοποιηθείς, πώς θα γίνεις καλύτερος, πώς θα ξεχωρίσεις, πώς θα πετάξουμε από πάνω σου τις λάσπες, τα πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται να είναι εκεί, για να λάμψει το διαμάτι το οποίο κρύβεις μέσα σου. Το χάρισμα και τη δύναμη την οποία έχει ο κόσμος ανάγκη και ο Θεός θα έχει τοποθετήσει μέσα σου. Αυτό είναι το καλεσμά μου και η ομάδα μου όλη είναι φτιαγμένη για αυτό ακριβώς το σκοπό. Πώς να ξεχωρίσεις και να σταθείς στα πόδια σου στο κάλεσμα που ο Θεός έχει για σέναν. Σαν τον Ανανία, μπορεί εμείς να μην είμαστε ο Απόστολος Παύλος και να είσαι εσύ. Βλέπεις, οι εργάτες είναι λίγοι και τα χωράφια είναι έτοιμα. Όποιο και αν είναι το επίπεδο της εργασίας σου, η θέση της εργασίας σου εδώ πέρα με τον Κύριο, είσαι ευπρόσδεκτος πραγματικά να δουλέψεις για τον Κύριο και να μπορέσουμε να βάλουμε τις δυνάμεις μας να εργαστούν για να ξεχωρίσεις και να λάμψεις εσύ. Ποιο είναι το καλεσμά σου άραγε? Γιατί σε έχει καλέσει ο Θεός. Δεν είναι ώρα να το κρύψεις, δεν είναι ώρα να το βάλεις κάτω από το χαλάκι, λέει. Το φως σου πρέπει να είναι ψηλά και να λάμψει. Και γι' αυτό ξεχώρισε τον εαυτό σου. Στάσου στα πόδια σου. Μη φοβάσαι τι θα πει ο ένας και ο άλλος. Έχουμε βαρεθεί εδώ στον χριστιανισμό, ειδικά στην Ελλάδα, ο ένας να κατηγορεί τον άλλον και ο ένας να πετάει λάσπες στον άλλον. Μην φοβάσαι. Μη φοβάσαι καθόλου. Στάσου στο ανάστημα που ο Κύριος, ο ίδιος ο Θεός, σε έχει βάλει να κάτσεις. Στάσου στα πόδια σου και ετοιμάσου για ένα έργο το οποίο έχει ήδη προετοιμαστεί μπροστά σου. Και θα είναι χαρά μας να μπορέσουμε να σε βοηθήσουμε, όχι μόνο να σταθείς στα πόδια σου, αλλά να βρεις το καλεσμά σου και να μπεις μέσα στον αγρό εργάτης του Κυρίου δυνατός. Σε ευχαριστώ πραγματικά γιατί υπάρχεις. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι όλοι έχουμε φτιαχτεί από τον Θεό πριν καταβολής κόσμου για ένα καιρό σαν κι αυτόν. Προετοιμασμένοι από τον Θεό για ένα καιρό σαν κι αυτόν και ήρθε η ώρα να δουλέψουμε στο κάλεσμα του Κυρίου. Ξεχώρισε τον εαυτό σου. Αυτό σημαίνει αγιασμός, ξεχωρισμός. Ξεχώρισε τον εαυτό σου για τον Θεό. Δώσε χρόνο στη μελέτη της Αγίας Γραφής. Δώσε χρόνο στη μελέτη. Δώσε χρόνο στην Αγία Γραφή. Γέμισε μέσα σου από Πνεύμα Άγιο. Πάρε τις δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου οι οποίες σου αναλογούν και είναι για σένα. Τα καλέσματα, τα χαρίσματα. Στάσου δυνατός, εργάτης του Κυρίου. Και όλοι μαζί είμαστε εκεί για να σε χαιρετήσουμε, να σε υποδεχτούμε και να κάνουμε χώρο για να μπορέσεις να εργαστείς. Δεν είναι όμορφα έτσι? Δεν είναι υγιές έτσι? Έτσι θα έπρεπε να είναι. Και είμαστε εδώ από αυτή τη μεριά. Σας αγαπάμε όλους και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να σταθείτε δυνατοί, εργάτες του Κυρίου, και να σας χειροκροτήσουμε όταν τα καταφέρετε και κάνετε το
έργο σας και το κάλεσμά σας μια πραγματικότητα. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δω από ποιο μέρος είστε. Γράφτε από κάτω. Από ποια περιοχή της Ελλάδας μας παρακολουθείτε ή από ποια περιοχή του κόσμου. Χτες μίλαγα με κάποιον από τη Γερμανία, προχτές από τη Βραζιλία, από τον Καναδά. Γράφτε από κάτω. Από πού μας παρακολουθείτε. Θα μου δώσετε πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Γνωρίζω ότι είμαστε μια ομάδα και πραγματικά σας αγαπώ πάρα πολύ. Like, share και ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Να είστε όλοι καλά.